θα ξεκινήσουμε με live εικόνα από κέντρο Ηρακλείου. Θα πάμε εστίαση βέβαια, αλλά πριν πάμε εστίαση, να δούμε λίγο εικόνα. Κέντρο Ηρακλείου. Να πάρουμε έτσι τον παλμό της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις εστίασης. Έχει επιστρέψει σύμφωνα και με τους επιχειρηματίες η ζωή εκεί στα στέκια και στα στενά της πόλης. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε λιοντάρια. Δεν βρισκόμαστε βέβαια, εκεί λιοντάρια. Στον Άγιο Τίτο, εκεί στον Άγιο Τίτο. Λίγο πιο κάτω από τη λότζια. Βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νικόλας Οργαζάκης, συνεργείο βέβαια της Κρήτη TV, Κρήτη σήμερα η Εύη Σπανού κάτω, καταγράφει το ρεπορτάζ και θα συναντήσουμε την Εύη Σπανού η οποία δίπλα της έχει την κυρία Μαρία Ντονακάκη, πρόεδρος βέβαια του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, καθώς το θέμα μας είναι ότι η εστίαση ανέβασε ρολά, επέστρεψε κατά κάποιο τρόπο και το χαμόγελο στις τάξεις των επιχειρηματιών. Η κίνηση είναι αυξημένη, όχι μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στην περιφέρεια Κρήτης και στο Ηράκλειο, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Κυρία Ντονακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Μπορεί να φοράτε μάσκα βέβαια, αλλά εγώ βλέπω χαμόγελο πίσω από τη μάσκα. Έχω πέσει έξω. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πολύ καιρό αυτές τις μέρες. Μας είχαν λείψει ο κόσμος μας, μας είχαν λείψει οι επιχειρήσεις μας και τώρα που έχουμε επανέλθει πάλι στις θέσεις μας, αισθανόμαστε λίγο περίεργα, δεν σας κρύβω. Πριν πούμε περισσότερα, θέλω ένα σχόλιο από την Εύη Σπανού. Βρίσκεται στο κέντρο, καταγράφει το ρεπορτάζ. Εύη. Καλό απόγευμα. Βρισκόμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι η τρίτη μέρα επαναλειτουργίας των καταστημάτων καφέ και εστίασης. Και όπως έχουμε δει από εικόνες που έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδας, ο κόσμος έχει βγει στις καφετέρειες, στους εξωτερικούς χώρους για να απολαύσει τον καφέ του. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το αν γίνονται κρατήσεις. Δηλαδή, αν ο κόσμος έχει προνοήσει να κλείσει τραπέζι και θέση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κυρία Ντονακάκη, τι γίνεται με αυτό το θέμα, γίνονται κρατήσεις? Φυσικά και γίνονται, γιατί ο κόσμος φοβάται ότι με τον έρθει στα μαγαζιά μας, επειδή ο κόσμος έχει μαζικά βγει, δεν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Οπότε προτίμησε από νωρίτερα να κάνει κρατήσεις, γιατί αυτό είναι ένα ζωντανό παράδειγμα το πόσο πολύ του είχε λείψει η εστίαση και πόσο πολύ ήθελε να έρθει στις επιχειρήσεις μας. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένοι καταστηματάρχες οι οποίοι άνοιξαν σήμερα για πρώτη μέρα, καθώς υπήρξε έτσι κάπως γρήγορα το άνοιγμα αυτό που είχατε πει και εσείς σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θέλατε να προετοιμαστείτε λίγο περισσότερο. Οπότε τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη, χθες που εορτάστηκε η Πρωτομαγιά, μείνανε κλειστοί και άνοιξαν σήμερα. Έχουν υποδεχθεί τον ίδιο κόσμο. Εσείς τι έχετε εισπράξει από εκείνους? Σε δύο πρώτες μέρες, επειδή είχαν την ιδιαιτερότητα, ήταν η Δευτέρα του Πάσχα και ήταν και η Πρωτομαγιά, ο κόσμος προτίμησε τις παραλίες και ήταν και οι καιρικές συνθήκες τέτοιες, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες. Αλλά από το απόγευμα και μετά, πραγματικά όλοι οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο και τα μαγαζιά μας γεμάτα πραγματικά. Δηλαδή δεν υπήρχε καρφίτσα να ρίξει, που λένε. Ήταν πάρα πολύ έντονη η προσέλευση. Και αυτό που είπαμε και πριν με τις κρατήσεις, ευτυχώς που είχαν προνοήσει, γιατί θα είχαμε πρόβλημα κι εμείς οι ίδιοι να τους εξυπηρετήσουμε. Οπότε, κυρία Ντονακάκη, αλλάζει το κλίμα και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η αυξημένη κίνηση μπορεί κατά κάποιο τρόπο να καλύψει το χαμένο έδαφος του τελευταίου πενταμήνου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Μιλάμε για πληρότητες που αγγίζουν το 80%, σωστά? Κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό θα το δείξουν οι επόμενες μέρες, γιατί σας είπα, πρέπει ο κόσμος τώρα στην αρχή μαζικά βγαίνει. Τις επόμενες μέρες όμως και η καθημερινότητά μας θα μας δείξει κατά πόσο ο κόσμος πραγματικά θα συνεχίσει να βγαίνει, θα συνεχίσει να μας επισκέπτεται. Αυτό θα δείξει την οικονομική κατάσταση που έχει, πόσο ταλαιπωρημένος είναι οικονομικά τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε όλος αυτός ο εγκλεισμός. Πολλοί από εμάς και οι επιχειρηματίες αλλά και οι καταναλωτές έχουν πάθει κάποια οικονομική ζημιά, την έχουμε όλοι μας. Έτσι δεν είναι? Οπότε είναι λογικό να δούμε κάποια στιγμή να μην υπάρχει τόσο έντονη κίνηση. Θα το δούμε όμως τις επόμενες μέρες αυτό. Να σας ρωτήσω και για τα μέτρα στήριξης τα οποία λάβατε το προηγούμενο διάστημα, βοήθησαν ή θα πρέπει να ξεκινήσει και μια γενικότερη διευρυμένη συζήτηση περαιτέρω ενίσχυσης του κλάδου? Καταρχήν έπρεπε να προηγηθεί το θέμα με την επανεκκίνηση, το κεφάλαιο επανεκκίνησης, αυτό που είχαν εξαγγείλει, το οποίο
Κανονικά έπρεπε να ήταν πριν το άνοιγμά μας. Τώρα περιμένουμε 10 του μήνα, όπου εκεί θα ανοίξει η πλατφόρμα και θα μπορούμε να υποβάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία που ζητάνε, να δούμε πόσοι το δικαιούνται, γιατί πραγματικά θα είναι μια σημαντική βοήθεια. Και αυτό που ζητάμε πανελλαδικά είναι να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να μπορέσουν να πάρουν έστω για πολύ λίγα χρήματα, γιατί καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι από εμάς ανοίξαμε από τις τσέπες μας, με χρήματα δηλαδή δικά μας και με κάποιες επιστρεπτές που πήραμε τις τελευταίες που δεν άνοιξαν. Υπήρξαν κάποιοι που δεν άνοιξαν, κυρίως αυτοί που δεν είχαν εξωτερικούς χώρους, αλλά υπήρξαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι άνοιξαν σήμερα λόγω του ότι δεν προέλαβαν να προετοιμαστούν. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που δεν άνοιξαν καθόλου λόγω της οικονομικής τους κατάστασης. Μάλιστα. Υπάρχει έτσι ένα ακραίο παράδειγμα κράτησης. Μην μας πείτε επιχείρηση, μην αναφερθείτε σε συνάδελφο. Ένα ακραίο παράδειγμα κράτησης, δηλαδή ότι έχει κράτηση για τον Ιούνιο, θα πω εγώ. Τόσο μακριά. Αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώς. Ξέρω όμως ότι υπήρχαν πάρα πολλές παρεξηγήσεις σε κάποια μαγαζιά. Γιατί ναι, καταλαβαίνετε, όταν θέλουν όλοι να πάνε σε ένα μαγαζί και όταν είναι και πάρα πολλά άτομα σε μία παρέα και προσπαθούμε να χωρίσουμε τα τραπέζια που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε 6 άτομα ένα τραπέζι. Λίγο οι αποστάσεις που πρέπει να τις τηρούμε στο έπακρο, γιατί είναι μέσα στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όλα αυτά δημιουργούν μία αναστάτωση. Μάλιστα, το θέμα ανοίξατε και οι περισσότεροι συνάδελφοί σας τονίζουν να μην ξανακλείσουμε. Δώρο-ναύρο κατά κάποιο τρόπο. Αυτό αν ξανασυμβεί θα έχουμε καταστραφεί όλοι μας. Το πώς έχουμε αντέξει, όσο έχουμε αντέξει, μόνο εμείς το ξέρουμε. Πραγματικά έχουμε υποστεί τεράστια ταλαιπωρία, το έχουμε πει αυτό. Ένα μεγάλο πλήγμα η εστίαση και δεν νομίζω ότι αντέχει τρίτη φορά lockdown. Πρέπει όλοι να προσέξουμε, να κρατήσουμε τις αποστάσεις, να κρατήσουμε τους υγειονομικούς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να μπορέσουμε να είμαστε συνεχώς στις επιχειρήσεις μας και να μην πάθουμε μεγαλύτερη ζημιά. Μάλιστα. Εύη, ήθελες να πεις κάτι? Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ντονακάκη αναφορικά με τη μουσική. Πλέον δεν επιτρέπεται η μουσική στους χώρους εστίασης. Τι είναι αυτό που βλέπετε από τους πελάτες? Ευχαριστούνται με τον ίδιο τρόπο τον καφέ, το φαγητό τους? Έχουν πάρει και εκείνη τα δικά τους μέτρα? Βάζουν μουσική από μόνοι τους? Τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτό που λέτε, βάζουν από τα τηλέφωνα μουσική, γιατί δεν τους αρέσει αυτή η ησυχία. Και ξέρετε, όταν δεν υπάρχει έστω μια υπόκουφη μουσική, υπάρχει περισσότερη οχλαγωγία όταν μιλάει ο κόσμος. Οπότε αυτό δημιουργεί έτσι μια δυσκολία. Το να μιλάς να κάτω άλλο δίπλα σου δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι προσωρινό, γιατί τις επόμενες μέρες και τώρα όσο πλησιάζουμε στο άνοιγμα της τουριστικής περίοδου, όλα αυτά τα μέτρα θα είναι παρελθόν. Μάλιστα. Έχετε εικόνα από τους άλλους νομούς, κυρία Ντονακάκη? Έχετε επαφές με συναδέλφους σας? Πάνω κάτω η κίνηση είναι η ίδια με το Ηράκλειο, αυξημένη? Παντού υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, αυξημένη. Και επίσης αυτό που σήμερα άκουσα είναι ότι το ωράριο θα επεκταθεί μία ώρα αργότερα, δηλαδή δεν θα κλείνουμε στις 11, στις 12 η ώρα. Θα είναι μέχρι την Παρασκευή, θα το είχε εξαγγείλει ο κύριος Χαρδαλιάς και σιγά σιγά πιστεύω ότι θα είναι ελεύθερο, γιατί αυτή η συμπύκνωση του ωραρίου, σας αναλέω, δημιουργεί περισσότερο συγχρονισμό και στις επιχειρήσεις μας. Και επίσης βλέπουμε τα φαινόμενα που τα βλέπαμε και όταν ήμασταν κλειστά, μετά τις 11 η ώρα που εμείς κλείνουμε και τηρούμε όλα αυτά τα μέτρα που μας έχουν επιβάλει, να είναι τα πάρκα και οι δρόμοι γεμάτο με νεολαία και να ακούνε μουσική και να πίνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Μάλιστα. Κυρία Ντονακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση και το σχόλιο και την εικόνα που μας δώσατε.